Προτινόμενο κείμενο για την έκθεση του Λυκείου και πιο συγκεκριμένα για την ενότητα φύση-περιβάλλον. Ακραία φαινόμενα. Οι πόλεις φουγγάρια δίνουν λύση για τις πλημμύρες. Τι περιλαμβάνει το μοντέλο που εμπνεύστηκε Κινέζος αρχιτέκτονας και μπορεί να απορροφήσει τεράστιους όγκους νερού? Ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να εφαρμοστούν μετά τις πυρκαγιές? Τις μάχες Τράτσα. Ενός κακού μοίρια έπονται. Τους τρεις συνεχόμενους καύσωνες του Ιουλίου ακολούθησαν πρωτοφανείς πυρκαγιές. Και έπειτα άνοιξαν οι ουρανοί. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Ντανιέλ έφεραν καταστροφικές πλημμύρες που έπνιξαν ολόκληρη τη Θεσσαλία, η οποία μετρά θανάτους ανθρώπων και τεράστιες ζημιές, κατατικνύοντας για άλλη μια φορά τη διαχρονική αδυναμία της πολιτείας να προστατεύσει οικισμούς και πόλεις από πλημμυρικά φαινόμενα. Μόνο την τελευταία εξαετία, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή περιουσιών και υποδομών λόγω πλημμυρών ήταν τεράστιες. Το 2017 οι κακοκαιρίες Ευρυδίκη και Ζήνων έπνιξαν τη Μάνδρα και την Αχαΐα αντίστοιχα. Το 2018 ο Ξενοφών χτύπησε την Αττική, τη Μεσσηνία και τη Μαγνησία. Το 2020 η Θάλια έπνιξε την Εύβοια. Το 2021 ο Μπάλος άρρωσε τη χώρα. Το 2022 ο Διομήδης κλπ. Τις πλημμύρες επιτείνουν η καταστροφή των δασών, οι παρεμβάσεις στις λεκάνες της απορροής, μπαζώματα σε ποτάμια, ρέματα κλπ. Και τα ανεπαρκή τεχνικά έργα. Οι πόλεις φουγγάρια. Μόνο η υλοποίηση μακρόπνων έργων θα κάνουν τα αστικά κέντρα και τις παραθαλάσσιες περιοχές ανθεκτικότερα. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδατικών Πόρων, κύριο Γιώργο Τσακίρη, όσο πυκνώνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πρέπει να επανεξετάσουμε τις παραδοχές στο σχεδιασμό των έργων αντιπλημμυρικών και δικτύων ομβρίων, με έμφαση στα μικρά έργα ρύθμισης των πλημμυρικών ροών, εκτός του αστικού ιστού που δημιουργούν οι ποιότερες συνθήκες ροής και συγκράτησης των φερτών υλικών εκτός των οικισμών. Εντός του αστικού ιστού, τα πολεοδομικά σχέδια διεθνώς περιλαμβάνουν πλέον έργα για τον περιορισμό του όγκου πλημμύρας με επιφάνειες μεγάλης διαπερατότητας, μετατρέποντας τις πόλεις σε σφουγγάρια, ώστε να απορροφούνται τα νερά των πλημμυρών. Τέτοιες επιλογές περιλαμβάνουν τάφρους διήθησης, πέρατα πεζοδρόμια, πράσινες στέγες, ομβροδεξαμενές, τεχνητούς υγροτόπους κλπ. Εντός του αστικού ιστού, σημειώνει ο κύριος Τσακίρης και εξηγεί, η πλημμύρα ταχείας απόκρισης, συνήθως στις πόλεις δημιουργείται από ραγδαία βροχή λόγω των αδιαπέραστων επιφανειών του οικισμού. Πρέπει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, εκτός από τις ζώνες πρασίνου, να περιλαμβάνει και ζώνες υψηλής διηθητικότητας. Η ιδέα από την Κίνα. Η ιδέα της σπογκώδους πόλης προτάθηκε για πρώτη φορά το 2000 από τον αρχιτέκτονα Γιου Κονγιάν, ιδρυτή της Turenscape, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αρχιτεκτονικής τοπίου της Κίνας. Το σκεπτικό του ήταν η δημιουργία αστικών περιοχών που θα συγκρατούν και θα επαναχρησιμοποιούν τα όμβρια ύδατα, ανακατευθύνοντάς τα σε περιοχές που χρειάζονται νερό. Σύμφωνα με τον κύριο Τσακίρη, θα πρέπει επίσης να γίνει πιο εντατική οριοθέτηση των ρεμάτων και να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θεωρεί επίσης αναγκαία τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως τον καθαρισμό δρόμων, ώστε να μην μεταφέρονται σκουπίδια με τη βροχή και να φράζουν το δίκτυο των ομβρίων, αλλά και των παιδινών ρεμάτων, για να ενισχυθεί η μεταφορική τους αποτελεσματικότητα. Ακόμη, απαιτείται εντοπισμός των κρίσιμων σημείων των ρεμάτων που διασχίζουν οικισμούς, βελτίωση των συνθήκων ροής τους και κατασκευή μικρών έργων ρύθμισης των πλημμυρικών ροών εκτός του αστικού αστού, ιστού μάλλον ήθελα να γράψω εδώ, ώστε να μην εισέρχεται η λασπορροή από τις περιοχές των καμένων. Οι πρώτες βοήθειες. Πέρα όμως από τους μακροχρόνιους αντιπλημμυρικούς σχεδιασμούς, η επόμενη μέρα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές πρέπει να περιλαμβάνει άμεσα μέτρα για την προστασία οικισμών και πόλεων. Για να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός πλημμυρογένεσης, θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη ραγδαιότητα σφροχόπτωση κατά τους πρώτους μήνες ύστερα από μεγάλη πυρκαγιά. Τότε τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι πολύ πιο έντονα από ότι σε μια αντίστοιχη βροχόπτωση σε περιοχή που δεν είχε καεί προγενέστερα, εξηγεί ο καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, κύριος Δημήτριος Εμμανουλούδης. Στα γνωστά αίτια που περιλαμβάνουν τα γυμνά αποβλάστηση εδάφη και τις μεγάλες ποσότητες νεκρής φυτικής ύλης,
τέφρα, νεκρωμένα κλαδιά κλπ. Θα πρέπει να προσθεθεί σύμφωνα με τον καθηγητή και η αύξηση της υδροφοβικότητας του εδάφους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που είχαν αναπτυχθεί και οδήγησαν στην καταστροφή της δομής του, στη μεταβολή του πορόδους και άρα στη μείωση της δυνατότητάς του να απορροφά νερό. Με συνέπεια, αυτό να κινείται με μεγάλες ταχύτητες, παρασύροντας τα προϊόντα καύσης και χώμα και τροφοδοτώντας τις κήτες των χυμάρων. Το κρίσιμο είναι η άμεση επέμβαση, ή δυνατόν ακόμα και τις πρώτες μέρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων, επιφάνειας, οι λεγόμενες πρώτες βοήθειες. Αυτά έχουν τρεις στόχους: τη σταθεροποίηση του γυμνού εδάφους, τη μείωση της ταχύτητας του νερού και άρα της παρασυρτικής διαβρωτικής του δύναμης και την επιβράδυνση του χρόνου συγκέντρωσης του νερού στις κήτες, ώστε να μην συσσωρεύεται σε κρίσιμους όγκους που δημιουργούν αδυναμία παροχέτευσης και άρα πλημμυρισμό και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις απορρόφησης του από το έδαφος. Τα συγκεκριμένα έργα, σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή, κατασκευάζονται γρήγορα εξ ολοκλήρου από ζωντανό φυτικό υλικό, από παρακείμενα δάση. Ή νεκρό από τα καμένα και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά υπό δύο προϋποθέσεις: να κατασκευάζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας και με τη σωστή σειρά παίρνοντας υπόψη τις κλίσεις των εδαφών στις λεκάνες απορροής. Για παράδειγμα, σε κλίσεις πάνω από 70% τοποθετούνται ζωντανά υλικά τα οποία με τον άμεσο πολλαπλασιασμό τους δημιουργούν εξαιρετικά σημαντική προστασία του εδάφους. Σε κλίσεις εδαφών 30-50% ενδείκνυται οι κορμοσειρές κλπ. Και καταλήγει ο καθηγητής: πρόκειται για αντιδιαβρωτικά έργα και δεν πρέπει να συγχέονται με τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία αποτελούνται από σκυρόδεμα και χρειάζονται συνήθως πάνω από 12 ώρες για να μελετηθούν και να κατασκευαστούν. 229 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την 20ετία από το 2000 έως το 2020 εξαιτίας των καιρικών φαινομένων. Οι περισσότεροι εξαιτίας πλημμυρών, κυρίως κατά το μήνα Νοέμβριο. 569 έντονα καιρικά επεισόδια καταγράφηκαν από το 2000 έως το 2020, εκ των οποίων το 63% ήταν πλημμύρες. 60% και πάνω στις καταγραφές σοβαρών επιπτώσεων από καιρικά φαινόμενα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ήταν πλημμύρες. Εξίσου συχνή υπήρξε και η εμφάνιση καταστροφικών πλημμυρών στα Χανιά και στην Ηλία. Ο Γιώργος Τσακίρης είναι ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υδατικών Πόρων. Ο Δημήτρης Εμμανουλούδης είναι καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών. Το άρθρο «Οι πόλεις φουγκάρια δίνουν λύσεις για τις πλημμύρες» της Μάχης Τράτσα είναι από το Βήμα της Κυριακής της 10ης Σεπτεμβρίου του 2023. Προτινόμενο κείμενο για την έκθεση του Λυκείου και πιο συγκεκριμένα για την ενότητα φύση-περιβάλλον.